Μια άλλη απορία λέει, πείτε μου σε μια απορία που έχω με τον άντρα μου. Μου λέει ο άντρας μου, γιατί να κουραστώ να τρέξω τόσο πολύ με τη θρησκεία, να κοινωνήσω, όταν θα έρθει το τέλος μου και να εξομολογηθώ πάλι τότε. Μα του λέω, σαν γυναίκα, μήπως ξέρεις πότε έρχεται το τέλος? Και μου λέει, όπως λένε, ότι και την τελευταία στιγμή ο Θεός συγχωρεί. Πείτε μου, είναι αυτό που λέει ίσως εκείνος για αυτά που σκέφτομαι εγώ? Θέλω να πει σωστά. Γιατί τότε όλοι οι άνθρωποι θα ζούσανε τη ζωή τους όπως θέλανε, δίχως φόβο Θεού, και στο τέλος θα μας συγχωρούνε, θα μας συγχωρούσε. Ζητώ μία απάντηση πάνω σε αυτό, γιατί προσπαθώ να φέρω τον άνδρα μου στον δρόμο του Θεού. Θα κουραστώ, αλλά νομίζω θα πετύχω με τη βοήθειά σας και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί, έχω ξακριβώσει ότι εκείνοι οι οποίοι έλεγαν όταν θα γεράσω θα εξομολογηθώ και θα μετανοήσω, ενώ τώρα βέβαια ζουν τη ζωή τους, τη ζωή εννοείται την μακράν του Θεού ζωή, επειδή σκέφτονται ιστερόβουλα, δεν φτάνουν στο τέλος να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν. Δεν προλαβαίνει ο ιερεύς. Έχουμε περιπτώσεις, πάμπολες περιπτώσεις, πάμπολες, που ώσπου να έρθει ο ιερεύς, ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Και λέει κανένας, μα πώς ο Θεός δεν τον κράτησε στη ζωή ένα τέταρτο να έρθει ο ιερεύς να κοινωνήσει? Γιατί αυτός ο άνθρωπος εσκέφτεται ιστερόβουλα. Άμα θα γεράσω, τότε θα κοινωνήσω. Μάλιστα, όταν πηγαίνει ο ιερεύς, φοβερό αυτό προκατάληψης, πηγαίνει στο σπίτι του ασθενούς και ο ασθενής και οι οικείοι πιστεύουν ότι με την παρουσία του ιερέως θα βγει το θάνατος. Μα αγαπητοί μου, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και πολλάκι ζωντανεύομαι με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί να συνδέομαι το μυστήριο αυτό με το θάνατο, που είναι το μυστήριο της ζωής? Πάντως να το ξέρετε, όποιος σκέφτεται έτσι, ήδη τον έχει αποκλείσει ο Θεός από τη βασιλεία του. Τέλος. Ακόμη, θα προλάβει να μετανοήσει και να κοινωνήσει εκείνος που δεν σκέφτηκε έτσι και δεν, ας πούμε, πονηρά να πει ιστερόβουλα ότι άμα θα γεράσω. Αυτός τότε γνωρίζει το Θεό, μπορεί αυτός να σωθεί. Ισχύει λοιπόν αυτό το θέμα της τελευταίας στιγμής μόνο εάν κανείς δεν σκέφτηκε να ιστερόβουλα. Μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να το ξέρουμε και αυτό, επειδή στην εποχή του εβαπτίζοντο σε μεγάλη ηλικία, γι' αυτό σημειώνει και λέγει που μερικοί δεν εβαπτίζοντο για να μην αμαρτάνουν, να μην αμαρτήσουν, και ότι η τελευταία ώρα να βαφτιστούν να είναι αυτό που σας έχω κι άλλο τύπη που ακούστε, έρχεστε παραμονές Χριστουγέννων, παραμονές Πάσχα, να είναι φρέσκοι. Τι πράγματα είναι αυτά? Και λέγει μάλιστα ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε όταν κανείς πεθαίνει δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων, και εννοεί το βάπτισμα, αλλά ο καιρός των διαθηκών. Τότε φτιάχνουμε τη διαθήκη μας, δεσπεύδομαι να βαφτιστούμε. Ακόμη λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι βεβαίως πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε κάποιον, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του, μπορεί να ήταν μακριά από το Θεό, όταν πεθαίνει και μας το ζητήσουν, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί. Πριν όμως πηγαίνουμε, επειδή μας το εζήτησαν.
Ακούτε, δεν ξέρουμε αν θα σωθεί. Πηγαίνουμε γιατί μας το ζήτησαν. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Γιατί να σκεφτόμαστε να κοινωνήσουμε στο τέλος της ζωής μας ή να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε? Τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι ο χριστιανισμός δια τους γέρους, δια τέσσερα της ανθρωπίνης ζωής, ή είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, ώστε να χαρούμε όσο ζούμε, αν είναι δυνατόν από νήπια να χαρούμε την κοινωνία μας με τον Θεό? Λοιπόν, παρακαλώ, μη σκεφτόμεθα έτσι. Είναι πολύ άσχημα, είναι πολύ στραβό πράγμα, διότι δεν καταλάβαμε καν τι θα πει είμαι χριστιανός. Ξαναλέγω τρίτη φορά, όταν φροντίσω εγκαίρως, από τη στιγμή που θα γνωρίσω τον Θεό, να ζω την πνευματική ζωή, έχω κοινωνία με τον Θεό. Αλλά αυτή η κοινωνία εξαφανίζεται όταν σκέφτομαι ανόητα και υστερόβουλα. Αυτά για αυτήν την απορία.